Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά. Σας κάλεσα σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών για να σας ανακοινώσω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών. Έθεσα την παραίτησή μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ και αρκετές μέρες, ο οποίος την έκανε αποδεκτή την Παρασκευή το πρωί, με ισχύ από την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που μου επέδειξε και για την ευκαιρία που μου έδωσε να υπηρετήσω την πατρίδα μου από το υψηλό αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και προηγουμένως ως Διευθυντής του Διπλωματικού του Γραφείου και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Του είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Η παραίτησή μου, φίλες και φίλοι, είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων και τοποθετήσεων, δημοσίων και άλλων, που διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα και που αναπόφευκτα και δυστυχώς επηρεάζουν το σοβαρό έργο που έχει να επιτελέσει η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Υπουργείου Εξωτερικών. Αντιπαρέρχουμε τους όποιους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και αναφορές, εφόσον διατηρώ την έντονη πεποίθηση ότι δεν τιμούν και δεν πρέπει να έχουν χώρο στον σύγχρονο πολιτικό λόγο. Είναι δυστυχώς αυτές οι προσεγγίσεις που απομακρύνουν ολοένα και περισσότερους πολίτες από τα κοινά, αλλά και την άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως του εκλέγειν και εκλέγεστε. Θέλω με απόλυτη ειλικρίνεια να επαναλάβω την άποψή μου ότι η ενεργοποίηση των σχετικών εσωκομματικών διαδικασιών για τις προεδρικές εκλογές του 2023, πολύ πέραν του ενός έτους από τη διεξαγωγή τους, επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που ως πολιτεία και κοινωνία καλούμαστε να διαχειριστούμε, όπως επίσης φυσικά την υλοποίηση και ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου. Ειδικότερα την ώρα που η Κύπρος αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη παγκόσμια πανδημία με πολλαπλές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που βιώνει ο καθένας από μας. Δυστυχώς, τα πρόσφατα γεγονότα στη Βουλή των Αντιπροσώπων αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Το ίδιο και η παραίτησή μου την ώρα που υπάρχουν ενώπιό μας κρίσιμα ζητήματα να διαχειριστούμε. Πρόωρες και μακρές προεκλογικές περίοδοι είναι αντιπαραγωγικές και δεν ωφελούν τον τόπο και τους πολίτες. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 2021 ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοίνωσε πανηγυρικά τον προσυνεδριακό διάλογο, όπως επίσης το πολιτικό και ιδεολογικό συνέδριο, το οποίο, όπως ανακοινώθηκε δημόσια, θα πραγματοποιείται στο τέλος της Άνοιξης και τα αποτελέσματα του οποίου, πολύ σωστά, θα αποτελούσαν τα κύρια συστατικά για τη διακυβέρνηση 2023-2028. Είναι προφανές ότι η ευνίδια επίσπευση των όποιων διαδικασιών, πέραν των όσων έχω προαναφέρει, οδήγησε δυστυχώς σε εσωστρέφεια και στη σημερινή κατάσταση. Υπό το φως των όσων προανέφερα, με κάθε ειλικρίνεια δηλώνω ότι θα με ενδιέφεραν οι προεδρικές εκλογές του 2023, ειδικότερα αν μια υποψηφιότητά μου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες συνεργασίες και φυσικά, μετά από διάλογο με την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της βάσης του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κόμματός μου, στις οποίες τη στήριξη φυσιολογικά και αναμενόμενα θα προσέβλεπα. Ένα διάλογο που θα έχει ως αποτέλεσμα την ετοιμασία ενός συγκεκριμένου προγράμματος επί όλων των προκλήσεων που ως χώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τρόπο σύγχρονο, όπως δικαιωματικά απαιτεί ο Κύπριος πολίτης. Κρίνω για τους λόγους που προανέφερα σήμερα, αλλά και σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις μου, ότι δεν είναι ακόμη η ώρα
για τις όποιες αποφάσεις. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν εκδήλωσα προσωπικό ενδιαφέρον για τις προεδρικές εκλογές, παρά τα όσα εδώ και καιρό ακούγονται. Να σημειώσω την ίδια στιγμή ότι δεν έχω ποτέ εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού, που όπως και η απόφαση του Προέδρου Αναστασιάδη στις προεδρικές εκλογές του 2008 αποδεικνύει, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Στόχος μου ήταν πάντα η εφαρμογή πολιτικών χωρίς άγρια θηρία και χωρίς την επικράτηση αυτών που επιδεικνύουν αδιακρίτως τα αιχμηρά τους δόντια. Η δημοκρατία ως πολίτευμα δεν ευνοεί συνθήκες ζούγκλας και αναρχίας, χωρίς να εξαφανίζει βεβαίως κανένα είδος, επιτρέποντας την ομαλή συνύπαρξη των πάντων, πάντα με σεβασμό και αρχές. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις υπηρετούν όσους επενδύουν στην πόλωση και τον φανατισμό και δεν αρμόζουν στις σύγχρονες δημοκρατίες και ήθη. Λυπούμε, αλλά δεν θα ακολουθήσω. Πρεσβεύω συνενώσεις και όχι αποκλεισμούς και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εξ αρχής πορεύτηκα. Επαναλαμβάνω ότι σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2023 θα προβώ σε ανακοινώσεις όταν λάβω τις τελικές μου αποφάσεις. Παραμένω ενεργός και παρόν όπως ήμουν εξ αρχής. Όχι μέσα σε χρονοδιαγράμματα που επέβαλαν μεθοδεύσεις άλλων, των οποίων τις φιλοδοξίες σέβομαι απόλυτα και έχουν κάθε δικαίωμα να τις έχουν, όπως δικαίωμα έχω και εγώ, και εσείς, και ο κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία ότι η Κυπριακή κοινωνία δεν έχει ανάγκη από καρχαρίες, αλλά από ένα καλό καραβοκύρι που θα ενώνει ευρύτερες δυνάμεις και θα χτίζει στέρες συνεργασίες, τόσο στο εσωτερικό της Κύπρου, όσο και στο εξωτερικό, που επίσης διαδραματίζει καθοριστική σημασία σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλέον περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.